Καλώς ήλθατε σε άλλο ένα βίντεο από το Lella's Handmade Artisan Soaps. Αυτό που θα σας δείξω σήμερα ήθελα να το κάνω εδώ και πάρα πολύ καιρό, σχεδόν από τότε που ξεκίνησα να φτιάχνω σαπούνια. Έφτιαξα σαπούνι από κάθε λάδι που έχω ξεχωριστά για να δω στην πράξη τι ιδιότητες δίνει το καθένα στο σαπούνι. Σαπούνι μόνο με ελαιόλαδο έχω φτιάξει. Σαπούνι μόνο με λάδι καρύδας επίσης έχω φτιάξει. Τι σαπούνι όμως δίνει για παράδειγμα το βούτυρο κακάο ή το αμυγδαλέλαιο? Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Όλα μα όλα τα λάδια και βούτυρα δίνουν σαπούνι που καθαρίζει. Κάποια καθαρίζουν λιγότερο, κάποια καθαρίζουν περισσότερο. Δεν κάνουν όμως όλα τα λάδια ευχάριστο στη χρήση σαπούνι. Κάποια είναι πολύ απαλά και δεν αφρίζουν καθόλου, ενώ κάποια άλλα φρίζουν πάρα πολύ αλλά ξηραίνουν το δέρμα. Κάποια μυρίζουν άσχημα κτλ. Γι' αυτό και συνήθως στις συνταγές μας κάνουμε χρήση περισσότερων από ένα λάδια. Με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλευόμαστε τις χρήσιμες ιδιότητές τους. Και επειδή δεν είναι σε μεγάλη συγκέντρωση στη συνταγή, δεν μας ενοχλούν τα αρνητικά τους. Για παράδειγμα, βάζουμε λίγα φρεστικά λάδια μαζί με λάδια περιποίησης, ώστε να φτιάξουμε σαπούνι που καθαρίζει, αλλά δεν ξηραίνει το δέρμα. Αν το αγαπημένο μας λάδι επιταχύνει το ίχνος, τότε το βάζουμε σε συνδυασμό με ένα λάδι που το καθυστερεί, σε κατάλληλη αναλογία, ώστε να δουλέψουμε για παράδειγμα ένα περίπλοκο χρωματικό σχέδιο. Μέχρι σήμερα τις ιδιότητες του καθενός τις μάθαινα βιβλιογραφικά και ύστερα στην πράξη. Διάβαζα ότι το τάδε λάδι καθυστερεί το ίχνος. Τσουπ, να το στη συνταγή μου. Διάβαζα ότι το δίνα λάδι δίνει ωραίο κρεμώδι αφρό. Να το κι αυτό. Σε μερικές περιπτώσεις όμως δεν έβλεπα και μεγάλη διαφορά. Κυρίως γιατί χρησιμοποιούσα πολλά λάδια μαζί. Οπότε η όποια διαφορά χανόταν μέσα στο χαμό. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι το σημερινό βίντεο είναι χρήσιμο και απαραίτητο για κάθε σαπονοποιό. Σας προτείνω να κάνετε και εσείς την ίδια δοκιμή με τα λάδια που χρησιμοποιείτε, γιατί θα λάβετε πολλές ενδιαφέρουσες και χρήσιμες πληροφορίες για την τέχνη σας και ίσως καταρρύψετε και ορισμένους κανόνες. Πριν όμως δούμε τι ανακάλυψα με αυτό μου το πείραμα, αν είστε αρχάριος και σας ενδιαφέρει να μάθετε για την τέχνη του χειροποίητου σαπουνιού ή φτιάχνετε ήδη σαπούνια και σας ενδιαφέρει να εντρυφήσετε περισσότερο, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου για σεμινάρια. Λεπτομέρειες θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Να σας πω και λίγα λόγια για τη σύνθεση της κάθε συνταγής. Αμφιταλαντευόμουν για το αν θα χρησιμοποιούσα συνδυασμό αλκαλίων ή όχι. Τον τελευταίο καιρό βάζω και λίγη καυστική ποτάσα μαζί με την καυστική σόδα στις συνταγές μου. Το κάνω αυτό γιατί βοηθά το σαπούνι ελαιολάδου να διαρκεί περισσότερο και να μην λιώνει τόσο γρήγορα. Σκεπτόμουν ότι αν έκανα συνδυασμό αλκαλίων δεν θα μπορούσα να συγκρίνω τα αποτελέσματα που θα έπαιρνα με αυτά που έχω διαβάσει. Γιατί αυτά που έχω διαβάσει αφορούν σε σαπούνια που φτιάχνονται μόνο με καυστική σόδα. Τελικά όμως αποφάσισα να προχωρήσω με το συνδυασμό. Γιατί με ενδιαφέρει τα αποτελέσματα που θα πάρω να μπορώ να τα αξιολογήσω με βάση τον τρόπο που δουλεύω εγώ και τι μου αρέσει. Επειδή συνήθως χρησιμοποιώ την ίδια αναλογία σόδας και νερού σε κάθε συνταγή μου, προς διευκόλυνσή μου έφτιαξα κάμποση ποσότητα καυστική σόδας με καυστική ποτάσα σε νερό και με λίγο αλάτι. Αυτό στην ορολογία των σαπονοποιών λέγεται master batch. Κατά λέξη σημαίνει βασική παρτίδα. Η ελληνική όμως μετάφραση δεν μπορεί να αποδώσει σωστά το νόημα. Ότι δηλαδή αναμειγνύεις ορισμένα υλικά σε συγκεκριμένες αναλογίες. Και αυτό το μείγμα που θα πάρεις μπορείς μετά να το χρησιμοποιήσεις όπως είναι σε πολλές άλλες επόμενες συνταγές, χωρίς να χρειάζεται να αναμειγνύεις ξανά και ξανά τα ίδια υλικά. Προαναμειγμένο διάλειμμα σόδας? Έτοιμο διάλειμμα σόδας? Έστω. Το άλλο για το οποίο αμφιταλαντευόμουν ήταν η υπερλίπανση. Αν θα κάνω δηλαδή ή όχι. Αποφάσισα για λόγους ασφαλείας να κάνω. Γι' αυτό βλέπετε το σβησμένο νούμερο στο χαρτί με τις συνταγές. Λόγω του έτοιμου διαλύματος το αλάτι κάθε φορά έπαιζε σε ποσοστό. Η διαφορά όμως ήταν μικρή ώστε να μην μου δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη σύγκριση. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, προχώρησα στην παρασκευή μίας μπάρας. Δεν έχει νόημα να σας δείξω το καθένα από αυτά, θα επικεντρωθώ όμως σε ορισμένα που είχαν πολύ ενδιαφέρον. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα ελαϊκά λάδια, αμυγδαλέλαιο και ελαιόλαδο, δεν έφτασαν σχεδόν ποτέ σε ίχνος. Για να μην κάψω το μιξεράκι μου, τα έβαλα στο καλούπι χωρίς να τα φτάσω σε ίχνος και έκανα το σταυρό μου να μην μου διαχωριστούν τα λάδια στο καλούπι. Το καστορέλαιο, περιττό να σας πω, ότι από το πρώτο δευτερόλεπτο άρχισε να πίζει. Και έτσι συνέχισα την ανάμιξη με σύρμα. Μέχρι να το βάλω στο καλούπι είχε γίνει στόκος. Το βούτυρο κακάο και το βούτυρο καριτέ περιέργως πως επίσης δεν έλεγαν να φτάσουν σε ίχνος. Για να μιμηθώ την αύξηση της θερμοκρασίας που συνήθως γίνεται στο εσωτερικό της σαπουνόμαζας όταν φτιάχνεις μεγάλη ποσότητα, τοποθέτησα τα σαπουνάκια στο φούρνο στους 60 βαθμούς για 4 ώρες και τα άφησα να κρυώσουν μαζί με το φούρνο. Την επόμενη μέρα έφτιαξα τα υπόλοιπα. Το σισαμέλαιο ήταν αυτό που μου κατέριψε τους κανόνες. Το είχα για επιβραδυτικό λάδι. Είχα διαβάσει πόσο καθυστερεί το ίχνος και τι καλό που είναι για swirls.
Κενά που δεν ισχύει. Δεν έγινε στόκος, αλλά επιβραδυντικό δεν το λες. Παρεμπιπτόντως, αν αναρωτιέστε γιατί τα σαπουνάκια που έφτιαξα την προηγούμενη μέρα είχαν αυτές τις τρυπίτσες, θα σας εξηγήσω πιο μετά. Για την ώρα, θρηνούμε το σισαμέλαιο και το άδοξο τέλος του από τις συνταγές μου. Αντίο σισαμέλαιο. Επειδή τα προηγούμενα σαπουνάκια δεν ήταν ακόμη έτοιμα να βγουν, έφτιαξα και το ηλιέλαιο και τα άφησα ακόμα μία μέρα. Το ηλιέλαιο, αν αναρωτιέστε, άργησε να φτάσει σε ίχνος. Η τελευταία ομάδα σαπουνιών ήταν που έκανε τη μεγάλη ανατροπή. Λάδι καρύδας, φινικοπυρινέλαιο και βούτυρο μάγκο. Από αλλού το περίμενα και από αλλού μου ήρθε. Το λάδι καρύδας και το φινικοπυρινέλαιο πήραν το χρόνο τους και έτσι όταν τα έβαλα στο καλούπι ήταν ωραία και κρεμώδη, αλλά όχι πηχτά. Ποιος είπε ότι τα στέρεα λάδια και βούτυρα φτάνουν γρήγορα σε ίχνος? Μάλλον κάποιος που έφτιαξε σαπούνι με βούτυρο μάγκο, γιατί ίσα που πρόλαβα να βάλω το μιξεράκι στο μείγμα. Να, δείτε τι έγινε. Αυτό δεν είναι βούτυρο μάγκο, πουρές πατάτας είναι. Και να που πέρασαν οι 2 μήνες και τα σαπουνάκια ορίμασαν. Τι είναι αυτές οι τρυπίτσες όμως δεν είπαμε. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο όταν κάνεις C-pop με καλούπι σιλικόνης. Όταν κάνεις τι? C-pop. Cold process, oven process. Ψυχρή μέθοδο στο φούρνο. Αυτό που έβαλα τα σαπουνάκια στο φούρνο στους 60 βαθμούς. Η σιλικόνη ζεσταίνεται πολύ στο φούρνο και σε επαφή με το σαπούνι κάνει το νερό να θέλει να εξατμιστεί βιαίως και έτσι δημιουργούνται φυσαλίδες στις πλευρές του σαπουνιού που ακουμπούν στο καλούπι. Η λύση είναι μία. Μην κάνετε C-pop σε καλούπι σιλικόνης. Για να δούμε και τα άλλα σαπουνάκια. Το ηλιέλαιο ήταν το πρώτο που έκανε πορτοκαλί λεκέδες. Μετά έκανε το σισαμέλαιο και το αμυγδαλέλαιο, με το αμυγδαλέλαιο να έχει τους λιγότερους λεκέδες από όλα. Το ηλιέλαιο και το σισαμέλαιο μυρίζουν πολύ έντονα ταγκισμένο λάδι, ενώ το αμυγδαλέλαιο όχι τόσο. Επίσης κολλάνε στο χέρι, όπως κολλάει το ταγκισμένο λάδι στο καντήλι. Το ηλιέλαιο και το σισαμέλαιο επιβεβαιώνουν αυτό που λέγεται για τα λινελαϊκά λάδια, ότι δηλαδή οξυδώνονται εύκολα. Τα αποφεύγουμε λοιπόν σε μεγάλη συγκέντρωση στις συνταγές μας. Άλλο αξιοσημείωτο, τα βούτυρα μου έκαναν σκόνη σόδας. Όχι το μάγκο, αυτό είναι θεριό ανήμερο. Σαπωνοποιήθηκε πριν καλά-καλά προλάβει σόδα να βγάλει κιχ. Σιγά μην έκανε και σκόνη κιόλας. Ας δούμε όμως λίγο και το χρώμα. Το χρώμα που δίνει το λάδι στο σαπούνι είναι πολύ σημαντική λεπτομέρεια, γιατί μας δίνει μια ιδέα για το πώς αυτό θα επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα όταν χρησιμοποιούμε χρωστικές. Κοιτάξτε πόσο μεγάλη διαφορά έχουν ορισμένα από το ξεκαλούπωμα στην ορίμανση. Το αμυγδαλέλαιο, το ηλιέλαιο και το σισαμέλαιο κυτρίνησαν. Το βούτυρο καριτέ άσπρισε, ενώ το ελαιόλαδο άνοιξε τόνο. Το καστορέλαιο, το βούτυρο κακάο, το βούτυρο μάγκο, το λάδι καρύδας και το φινικοπυρινέλαιο παρέμειναν αμετάβλητα. Τι καταλαβαίνουμε από αυτή την εικόνα? Αν θέλω να χρησιμοποιήσω αχνές χρωστικές, τότε μια συνταγή με ελαιόλαδο, βούτυρο καριτέ και λάδι καρύδας είναι μια καλή βάση, ώστε να μην καταπιούν το χρώμα. Αν θέλω να χρησιμοποιήσω μπλε μόβ, τότε σίγουρα αποφεύγω το βούτυρο κακάο, το ηλιέλαιο και το σισαμέλαιο, γιατί το σαπούνι θα βγει πράσινο ή άθλιο γκρι. Για το τέλος κράτησα τις ιδιότητες στη χρήση, που είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι αυτού του βίντεο. Πριν προχωρήσω να σας υπενθυμίσω ότι η αίσθηση που αφήνει ένα καθαριστικό προϊόν είναι πολύ προσωπική υπόθεση και έχει να κάνει με τον τύπο δέρματος του καθενός και τα γούστα του. Αυτό που άρεσε σε μένα δεν σημαίνει ότι θα αρέσει και σε εσάς. Γι' αυτό, όπως είπα και στην αρχή, σας προτείνω να κάνετε κι εσείς το ίδιο πείραμα με τα λάδια που χρησιμοποιείτε. Σας παρακαλώ να γράψετε στα σχόλια τις εντυπώσεις σας για να συγκρίνουμε αποτελέσματα, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιείτε ή όχι συνδυασμό σόδας ποτά σας. Για το τεστ χρήσης ξεκίνησα με το σαπούνι ελαιολάδου, που είναι αυτό του οποίου η αίσθηση μου είναι η πιο γνώριμη και το οποίο θεωρώ ως σαπούνι ελέγχου για τη συγκεκριμένη δοκιμή. Η αναμενόμενη γλιστερή αίσθηση με το λεπτούλι αφρό και τις μεγάλες φουσκάλες που εξαφανίζονται σχεδόν αμέσως. Το χειροποίητο σαπούνι ελαιολάδου με το οποίο μεγαλώσαμε και το οποίο ορισμένοι από εμάς είχαμε την τύχη να μας το φτιάχνουν οι μαστόρισες γιαγιάδες μας. Τα υπόλοιπα σαπούνια τα πήραμε τη σειρά. Και έτσι συνέχισα με το αμυγδαλέλαιο. Θα σας πω από τώρα ότι ήταν ο μεγάλος νικητής της όλης δοκιμής. Είχε την ωραιότερη υφή από όλα. Απαλός, κρεμώδης αφρός που σχηματίστηκε πιο γρήγορα από ό,τι με το ελαιόλαδο και που γινόταν όλο και πιο παχύς καθώς έτριβα τα χέρια μου. Άφηνε βέβαια λίγο γλίτσα όπως κάνει και το ελαιόλαδο.
Το συγκεκριμένο σαπούνι πάντως θα το χρησιμοποιήσω μέχρι τέλους για να δω αν κάνει λασπερό πυρήνα όπως τα σαπούνια ελαιολάδου. Το καστορέλαιο, όπως είχα διαβάσει, από μόνο του δεν κάνει αφρό. Και όντως έτσι είναι. Όσο και να προσπάθησα, αφρό δεν έβγαλα. Άφηνε ένα γλιστερό φιλμ το οποίο ξεβγάλθηκε εύκολα. Και τίποτε άλλο. Αφήνω ένα ερωτηματικό για μελλοντική δοκιμή μαζί με λάδι καρύδας για να δω πόσο βελτιώνει τον αφρισμό της. Βούτυρο καριτέ το επόμενο. Πάσχισα να το κάνω να αφρίσει. Το βασικό του πρόβλημα είναι ότι δεν γλιστρά όπως το ελαιόλαδο και το αμυγδαλέλαιο, οπότε δυσκολεύτηκα πολύ να το περιστρέψω με τα χέρια μου. Λίγο σαφρός, όχι τίποτα το ιδιαίτερο όσυφη, άφηνε όμως μία μικρή αίσθηση απαλότητας κατά το ξεύγαλμα. Ηλιέλαιο. Βελούδινη αίσθηση στον αφρό, ο οποίος ήταν παχύτερος από το ελαιόλαδο, αλλά λεπτότερος από το αμυγδαλέλαιο. Μύριζε πολύ ενοχλητικά τα γκύλα και άφηνε μία λαδίλα κατά το ξεύγαλμα, η οποία όμως έφυγε με το νερό. Δεν ξετρελάθηκα. Σισαμέλαιο, παρόμοιο με το ηλιέλαιο, με όλα του ένα τσικ πιο κάτω και χωρίς λαδίλα στο ξεύγαλμα. Επίσης δεν ξετρελάθηκα. Άλλωστε για μένα είχε ήδη πάρει πόδι από το οπλοστάσιό μου. Βούτυρο κακάο. Όπως και με το καριτέ, δύσκολο στη χρήση. Έκανα αμά να αφροποιήσω. Το καριτέ πάντως έκανε περισσότερο αφρό. Η αίσθηση απαλότητας στο ξεύγαλμα όμως ήταν καλύτερη με το βούτυρο κακάο. Δοκιμάζοντάς τα, δεν μπορώ να καταλήξω ποιο είναι το καλύτερο. Θεωρώ ότι σε μία συνταγή το ένα θα συμπληρώνει το άλλο. Η άλλη έκπληξη της όλης δοκιμής ήταν το βούτυρο μάγκο. Άφρισε πιο γρήγορα από τα άλλα βούτυρα με πιο παχές φουσκάλες και λίγο περισσότερο αφρό από το καριτέ. Επιπλέον είχε την πιο όμορφη αίσθηση απαλότητας από τα άλλα δύο, και κατά τη χρήση και κατά το ξεύγαλμα. Θα μπορούσε να είναι ο νικητής των βουτύρων, αν δεν έφτανε τόσο γρήγορα σε ίχνος και αν δεν είχε αυτό το περίεργο ροζ γκρι χρώμα που δεν ξέρω πόσο μπορεί να επηρεάσει τις χρωστικές σε μια συνταγή. Το λάδι καρύδας ήταν φυσικά ο μεγάλος νικητής στο άφρισμα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αφρός, αφρός, αφρός. Α, έχω. Υπερπλούσιος αφρός με μια ανεπαίσθητη κρεμώδη αίσθηση. Φυσικά τα χέρια μου ήταν τριζάτα μετά. Όχι επειδή τα είχα ήδη πλύνει 9 φορές. Άλλωστε δεν τα δοκίμασα μόνο ρούφι όλα. Έκανα κάθε τόσο διάλειμμα και έβαζα ενυδατική μεταξύ χρήσεων για να μην καγκελώσει το δέρμα μου. Ο άλλος χαμένος από τη δοκιμασία ήταν το φοινικοπυρηνέλαιο. Υποδεέστερο του λαδιού καρύδας σε όλα του. Πλούσιος αλλά λιγότερο σαφρός από το λάδι καρύδας. Και αδιάφορη αίσθηση. Όχι τίποτα άλλο, πήγα και ανεφοδιάστηκα με φοινικοπυρηνέλαιο λίγες μέρες πριν κάνω τη δοκιμή των σαπουνιών, γιατί μου τελείωνε. Άιντε να δούμε πότε θα το τελειώσω κι αυτό, για να το βγάλω από τη φαρέτρα μου μια και καλή. Γενικό συμπέρασμα. Από τα 7 διαφορετικά λάδια που κατά καιρούς έχω χρησιμοποιήσει, ακυρώνω σίγουρα τα 3. Το σισαμέλαιο, το ηλιέλαιο και το φοινικοπυρηνέλαιο. Τα 2 πρώτα λόγω χρώματος και ταγκύλας, και επειδή δεν με ενθουσίασαν στη χρήση. Και το 3ο, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει το λάδι καρύδας, το φοινικοπυρηνέλαιο μοιάζει περιττό. Για το μόνο για το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω είναι το καστορέλαιο. Αυτό θα πρέπει να το δοκιμάσω σε συνδυασμό με το λάδι καρύδας για να δω κατά πόσον βελτιώνει τον αφρό του, όπως λένε. Η μεγάλη έκπληξη, το αμυγδαλέλαιο, έχει ένα σημαντικό μείον που δεν του επιτρέπει να εκθρονήσει το ελαιόλαδο από το βάθρο του απόλυτου σαπουνοελαίου. Οξυδώνεται εύκολα, άρα σε μεγάλη ποσότητα στη συνταγή μπορεί να κάνει πορτοκαλί λεκέδες. Διαφορετικά, σίγουρα θα έφτιαχνα σαπούνια μόνο με αμυγδαλέλαιο και λάδι καρύδας. Με τα βούτυρα δυσκολεύομαι να αποφασίσω. Όσο το σκέπτομαι όμως, μάλλον το βούτυρο καριτέ κερδίζει, γιατί το βούτυρο κακάο κάνει κίτρινο σαπούνι και θα μου χαλά τα χρώματα, ενώ το βούτυρο μάγκο πίζει πολύ γρήγορα και θα μου χαλά τα σχέδια. Αυτά λοιπόν ήταν τα συμπεράσματά μου, φτιάχνοντας σαπούνι από ένα μόνο λάδι, από όλα τα λάδια που έχω στην κατοχή μου. Σας προσκαλώ να γράψετε στα σχόλια τις εντυπώσεις σας από τις δικές σας δοκιμές και τις εμπειρίες. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και καλή επιτυχία στις συνταγές σας.